Με μισοάδιο το καλάθι επέστρεψαν οι γνωποί της Καστοριάς από τις διεθνείς εκθέσεις Γούνας που έγιναν πρόσφατα, αφού δεν καλύφθηκαν οι προσδοκίες τους. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, το σκηνικό δεν έχει αλλάξει. Η αγωνία και ο προβληματισμός διαχέεται στον κλάδο. Σε έναν σύντομο απολογισμό προέβη ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, κ. Δημήτρης Κοσμίδης, ο οποίος δήλωσε πως τα αποτελέσματα από την έκθεση της Κορέας μπορούν να χαρακτηριστούν θετικά, ενώ αντίθετα του Χονγκ Κονγκ ήταν αρνητικά, καθώς η έκθεση έκλεισε με αρνητικό πρόσημο. Οι 35 ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν ήταν δυσαρεστημένες. Έκλεισε ο πρώτος κύκλος των εκθέσεων, ξεκινώντας από την Κορέα, το Χονγκ Κονγκ και το Μιλάνο. Τα στοιχεία αυτά τα οποία έχουμε από το Χονγκ Κονγκ είναι ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, φαίνεται ότι πάει να ανοίξει μια νέα αγορά. Έτσι κι αλλιώς η Κορέα είναι μέσα στο πελατολόγιο αρκετών ελληνικών επιχειρήσεων, που συνεργάζονται δηλαδή. Όσο για το Χονγκ Κονγκ, έκλεισε με αρνητικό πρόσημο η έκθεση του Χονγκ Κονγκ, με πολύ λιγότερα τα θετικά, πολύ λιγότερα, μάλλον είναι αρνητικά τα αποτελέσματα και πολύ λιγότερες οι προσδοκίες από πέρυσι. Δηλαδή, είμαστε γύρω στο 30-40% λιγότερες οι δουλειές που γίνανε από πέρυσι. 35 επιχειρήσεις ελληνικές στο Χονγκ Κονγκ. Ήταν όλοι δυσαρεστημένοι, δεν έκλεισε με καλά αποτελέσματα, αρνητικό δηλαδή του Χονγκ Κονγκ. Φαίνεται ότι το Χονγκ Κονγκ άρχισε να παρακμάζει, ας το πούμε έτσι. Ένα διαφορετικό κλίμα, ωστόσο, υπήρξε σύμφωνα πάντα με τον κύριο Κοσμίδη στην έκθεση του Μιλάνου, όπου, όπως δήλωσε, επικρατούσε ενθουσιασμός από πλευράς των εκθετών, ενώ υπήρξε μεγάλος αριθμός των επισκεπτών σε όλα τα περίπτερα. Η έκθεση στο Μιλάνο. Την πρώτη μέρα, την Παρασκευή, στις 22 του μηνός, όταν μπήκα εγώ προσωπικά, γιατί έχω η ίδια άποψη τώρα από το Μιλάνο, αυτό που μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι στα Κισέ, για να μπουν μέσα, γινόταν ένας πανζουρλισμός γύρω στις 11 η ώρα το πρωί. Μπαίνανε ο κόσμος και ερχόταν κόσμος συνέχεια. Πραγματικά υπήρχε πάρα πολύ κινητικότητα, μεγάλος ο ρυθμός σε όλα τα περίπτερα, ιδιαίτερα στα περίπτερα τα οποία είναι στον πρώτο όροφο. Και είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με αρκετούς από τους εκθέτες Έλληνες γνωποιούς που ήταν γύρω στους 40 και κάτι πάνω στο Μιλάνο. Πραγματικά γίνανε δουλειές από ό,τι με ενημερώσανε οι συνάδελφοι γνωποιοί. Πάρθηκαν παραγγελίες. Ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα στο Μιλάνο σε σχέση με την περσινή χρονιά και αυτό μας κάνει να αισιοδοξούμε, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας. Όμως οι παραγγελίες, όπως είπε, προσαρμόζονται ανάλογα με τις δημοπρασίες οι οποίες γίνονται κατά τη διάρκεια των εκθέσεων ή αμέσως μετά. Οι γουνοποιοί που έλαβαν μέρος στην διοργάνωση ζητούν να γίνονται πρώτα οι δημοπρασίες των δερμάτων και μετά οι εκθέσεις. Όπως ξέρετε όμως, οι παραγγελίες προσαρμόζονται ανάλογα με τις δημοπρασίες οι οποίες γίνονται και κατά την διάρκεια των εκθέσεων ή αμέσως μετά από τις εκθέσεις. Είναι ένα πράγμα το οποίο πολλοί μας ζήτησαν, εάν γίνεται να συνεννοηθούν με τα δημοπρατήρια, να γίνονται πρώτα όλες οι δημοπρασίες των δερμάτων και μετά να γίνονται οι εκθέσεις. Γιατί δεν μπορεί να γίνεται η έκθεση, να πηγαίνουν μετά σε δημοπρασία, να παίρνουν άλλες τιμές στα δέρματα και να αναπροσαρμόζονται οι τιμές στις παραγγελίες τις οποίες πήραν. Αυτό είναι το παράπονο από τους εκθέτες μόνο. Κατά τα άλλα, γράψανε, πήγαν πολύ καλύτερα από το Χονγκ Κονγκ. Ήταν λίγο καλύτερα από πέρυσι το Μιλάνο και αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία ότι κάτι πάει να κινηθεί προς το καλύτερο.